Το πιο ενδιαφέρον του στοιχείο είναι πως η περιουσία ενός κατατασσόμενου που αυξήθηκε περισσότερο εντός του 2019 δεν είναι του Jeff Bezos της Amazon, όπως θα περίμενε κάποιος, αλλά ενός Κινέζου χειροτρόφου. Η καθαρή περιουσία του Τσι Γιγκλίν, προέδρου της κινέζικης χειροτροφικής επιχείρησης Muan Foods Tafco, ανήλθε σε αστρονομικά επίπεδα μέσα στο 2019, φθάνοντας από τα 6,6 δισεκατομμύρια δολάρια στις αρχές του έτους στα 8,56 δισεκατομμύρια σήμερα, μία αύξηση άνω του 341% σύμφωνα με τον Bloomberg Index. Η έλλειψη χοιρινού κρέατος σε παγκόσμιο επίπεδο, λόγω της επιδημίας αφρικανικής πανόλης στα κινέζικα χειροστάσια που έχασαν το 1 τρίτο της παραγωγής τους και οδήγησαν σε αύξηση της τιμής του κρέατος κατά 50% επέτρεψε στον Τσι Γιγκλίν να αυξήσει τις τιμές των προϊόντων του, ιδίως στο δεύτερο μισό του έτους. Στο τρίτο τρίμηνο του 2019, τα κέρδη του 54χρονου επιχειρηματία, που ίδρυσε την εταιρεία του το 1992, αρχικά διαθέτοντας μόλις 22 χείρους, αυξήθηκαν κατά 260% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο το 2018, ανακοίνωσε το Bloomberg. Αλλά δεν είναι ο μόνος δισεκατομμυριούχος που πλούτησε χάρη στην αύξηση της τιμής του χοιρινού, μέσα στο 2019. Και ο Λιου Γιονγκ Χάο, ιδιοκτήτης της New Hope Group, ηγετική εταιρεία στον τομέα της βιομηχανίας χοιρινού κρέατος στον κόσμο, είδε την περιουσία του να διπλασιάζεται σχεδόν μέσα στο τρέχον έτος, στα 11 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τον Bloomberg. Βέβαια, την τύχη των δύο αυτών χειροτρόφων δεν είχαν όλοι οι υπόλοιποι Κινέζοι μεγιστάνες, καθώς σύμφωνα με τον ίδιο κατάλογο οι συνολικές περιουσίες των δισεκατομμυριούχων στη χώρα αυξήθηκαν με ρυθμό μόλις 15% έναντι των Αμερικανών και Γάλλων αντιστοίχων πλούσιων, των οποίων η καθαρή περιουσία αυξήθηκε κατά 35% και 17% αντίστοιχα. Οι δισεκατομμυριούχοι που επλήγησαν περισσότερο κατά το 2019, με βάση τα ίδια στοιχεία, είναι εκείνη με έδρα το Hong Kong, οι οποίοι είδαν τη συνολική περιουσία τους να υποχωρεί κατά 11 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι ταραχές στην πρώην Βρετανική αποικία επηρέασαν την κερδοφορία των μεγάλων οικογενειών, που ελέγχουν την οικονομία της αυτόνομης περιοχής, με έναν από τους μεγιστάνες της, τον Λι Κα-σινγκ, τον επωνομαζόμενο και Σούπερμαν, που φέρεται να χάνει 3 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα στο 2019, να έχει χρηματοδοτήσει διαφημιστική εκστρατεία με αφίσες στους δρόμους, που ζητούν από τους συμπολίτες του να δώσουν τόπο στην οργή και στη βία, στο όνομα της αγάπης, όπως μεταφέρει σε δημοσίευμα της η South China Morning Post.